μαθητές είμαι. Καλώς τα τεστ. Σημαντικό, εντάξει. Ωραία. Εσένα τι θέση βάζει ο προπονητής σου? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με τον κοινό προπονητή παίζουμε πολλές θέσεις. Δηλαδή μέσω κριτική αλλάζουμε θέσεις. Α, είναι ωραίο γιατί μαθαίνεις όλες τις θέσεις. Μαθαίνεις, εντάξει. Πάνω κάτω γνωρίζεις σε ποια θέση με τις ανάγκες του παιχνιδιού αλλάζεις. Δηλαδή, εγώ ας πούμε παίζω πίσω από τον επιθετικό. Σαν δεκάρι. Δεξιά ή αριστερά? Πίσω από τον επιθετικό, μόνος μου είμαι. Πολλές φορές με βάζει και δεξιά, με βάζει και αριστερά. Οπότε σε συνέχεια σε γρήγορση και αλλάζεις. Ναι, δεν έχει μια σταθερότητα. Να κινήσεις το γήπεδο σωστά. Ναι, όχι επειδή είσαι προπονητής. Ναι. Εγώ παίζω, με βάζει ο back, με βάζει, αλλά μου αρέσει πιο πολύ η επίθεση. Τι back, αριστερό ή δεξί? Γιατί είναι σημαντικό το αριστερό. Δεξιά. Σ' αρέσει πιο πολύ επιθετικός? Ναι. Ή δεξί χάφι, αριστερό, τι σ' αρέσει πιο πολύ? Επιθετικός, επιθετικός, 9, ναι. Μπροστά. Ναι. Τραβάζει γκολ όμως, είναι δύσκολο. Γιατί τρέχεις για τους υπόλοιπους 10. Θα σε βρίζουν μετά. Εντάξει, είναι ωραίο και να το σκεδάζεις, όχι μόνο να νικάς. Εντάξει, αλλά να ξέρεις ότι όταν όσο μεγαλώνεις, ο σκοπός που παίζεις είναι πιο σημαντικό από το να το διασκεδάζεις πολλές φορές. Ναι, γιατί αν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο, ακόμα καλύτερα. Ναι. Αλλά συνήθως ο σκοπός είναι που μετράει για όσο φτάνεις σε ένα επαγγελματικό σημείο. Δηλαδή, όταν γίνεις επαγγελματίας, κοιτάς μόνο τον σκοπό. Δεν κοιτάς τόσο πολύ όταν πολλά βάλεις. Σίγουρα, αν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο, είναι ακόμα καλύτερο και θα σου βγει ακόμα καλύτερο το αποτέλεσμα. Πώς φαίνεται ο καινούριος προπονητής? Είναι πολύ λίγο χρόνο μαζί μας. Σίγουρα, επειδή γνωρίζω λίγο πάνω κάτω τον τρόπο που δουλεύει, επειδή είμαστε στην Ιταλία και ξέρω πάνω κάτω πώς δουλεύουν, για μένα είναι ίδιος, σχεδόν παρόμοιος. Οπότε δεν βλέπω κάτι καινούριο. Απλώς για τους υπόλοιπους είναι κάτι πολύ καινούριο και σίγουρα χρειάζεται και αυτό και η τακτική χρειάζεται και μερικά κομμάτια σε δύναμη χρειάζονται. Όλα είναι καλοδεχούμενα, αρκεί να βγαίνει το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν δέχεσαι φάουλ, πώς το αντιμετωπίζεις? Προσπαθώ να είμαι ήρεμος, γιατί αν και να βριστείς, πολλές φορές χάνεις την ψυχραιμία σου και χάνεις τη ρεμία στο παιχνίδι και ξεφεύγεις.